Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Επιστρέψαμε, εκπομπή αναλυτής συνέχεια, μισή ώρα μετά τις 3 το μεσημέρι. Συνεχίζουμε λοιπόν και τα θέματά μας για σήμερα. Ακούσαμε και προλίγου και για το φυσικά την πολύ μεγάλη επικράτηση που έκανε και την κατάκτηση ο Ολυμπιακός στο σχετικό ρεπορτάζ. Πάμε τώρα όμως και πάλι σε ευρωεκλογικό κλίμα, πολιτική ατζέντα, πολιτική επικαιρότητα. Στην Καβάλα βρέθηκε και περιόδευσε ο υποψήφιος ευρωβουλευτής με την Ελλήνων Συνέλευση, ο κύριος Στέργιος Τζιτζιός, ο οποίος κατάγεται μάλιστα και από την πόλη των Σερών. Μίλησε για τα προβλήματα της ακρίβειας, μίλησε για την επόμενη μέρα στην Ευρώπη και φυσικά έδωσε και το δικό του μήνυμα για στήριξη στο κόμμα της Ελλήνων Συνέλευσης. Πάμε να δούμε. Αυτό το οποίο ζούμε στην Καβάλα είναι αυτό το οποίο ζούμε στις Σέρες, ζούμε στην Ξάνθη, σε όλη την Ελλάδα. Και είναι μια απορία ευρωπαϊκών πολιτικών, οι οποίες ως οδηγίες έρχονται εδώ και γίνονται νομοθεσίες. Αυτή η απορία όλων αυτών των ευρωπαϊκών οδηγιών έχει οδηγήσει σήμερα την Ελλάδα να έχει ξεπουλήσει λιμάνια, να έχει ξεπουλήσει δρόμους, να έχει ξεπουλήσει αεροδρόμια, έχει ξεπουλήσει την εθνική μας κυριαρχία μέσω των μνημονιακών καταστάσεων, τις οποίες επέβαλε στην ουσία η Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε ένα πλαίσιο δανεισμού, λοιπόν, έχουμε φτάσει σήμερα εμείς να αισθανόμαστε ότι είμαστε φτωχοί συγγενείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και επί 30 χρόνια συνέτεροι το 2010, επί 44-43 χρόνια συνέτεροι σήμερα, έχοντας δώσει τον εθνικό μας ΑΕΠ, έχοντας δώσει τον φόρο προστιθέμενης αξίας σύμφωνα με το κοινοπρακτικό στο ακέραιο από το 87 και μετά, τελωνιακούς δασμούς κτλ. Έκτακτες εισφορές, έχοντας κάνει 3 φορές ανακεφαλαιοποίηση την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Εμείς τι αντιμετώπιση εισπράξαμε από την Ευρώπη? Οι ευρωβουλευτές μας τόσα χρόνια ποιον έλεγχο έχουν κάνει για το πού έχουμε επενδύσει τα χρήματά μας, τι διαφυγόντα κέρδη τυχόν έχουμε, τι έχουμε εισπράξει ως ανταποδοτικά? Γιατί εγώ αυτό που αισθάνομαι είναι μία χλέβη, μία ειρωνία. Με έχουν πει τεμπέλη, με έχουν πει από παιδί της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ εγώ αυτή τη στιγμή, αν θέλετε, έχω χρηματοδοτήσει όλη την Ευρώπη. Η Ελλήνων Συνέλευση φέρει τεράστια στοιχεία για την ύπαρξη και χρηματοδότηση τόσο της Deutsche Bank, όσο της KfW, τόσο της Citibank. Αυτό που βιώνει σήμερα ο καβαλιώτης, που βιώνει ο Σεραίος, ο Έλληνας πολίτης, είναι απόρρια μιας γενικής αδιαφορίας των ευρωβουλευτών μας, από οπουδήποτε και αν προέρχονται, γιατί υποτίθεται ότι δεν είναι κομματικά χρωματισμένες οι ευρωεκλογές, όμως οι ευρωβουλευτές βγαίνουν μέσα από έναν κομματικό μηχανισμό και πάνε και εντάσσονται σε μια ευρύτερη πτέρυγα όμοιας ιδεολογίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και μετά εμείς όλο αυτό θέλουμε να το αποκαλέσουμε Ευρωπαϊκή Ένωση. Ενώ στην ουσία ο πολίτης δεν ενώνεται πουθενά. Δεν βλέπω κάποια ένωση ούτε σε εθνικό ούτε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και αυτό έχει ως απόρρια την αδιαφορία του πολίτη, έχει απαξιώσει τα κοινά. Βλέπουμε δελτία τύπου που βγαίνουν από το ΑΜΕΜΠΕ και έρχονται σε όλα τα κανάλια, σε όλα τα δίκτυα, σε όλα τα μέσα ενημέρωσης, όπου μιλάει για μια συνεχή απαξίωση του θεσμού των ευρωεκλογών. Ότι θα είναι μεγάλη η αποχή κτλ. Και αυτό γίνεται αναπαραγωγή. Αυτό είναι προπαγανδισμός, οδηγώντας τον πολίτη να μην συμμετέχει. Ενώ είναι καθήκον μας και καθήκον όλων όσων εκμεταλλεύονται τις συχνότητες του έθνους, είτε είναι σε μέσα τηλεοπτικά όπως εσείς, και ευχαριστώ για τον χρόνο, είτε είναι σε ραδιοφωνικά, είτε είναι σε οποιοδήποτε μέσο το οποίο αλήκει στον ελληνικό λαό, θα πρέπει να υπενθυμίζουν στον πολίτη ότι είναι χρέος και καθήκον μας η συμμετοχή μας. Ο πολίτης λείπει σήμερα από τα κοινά. Ο σκοπός και ο στόχος της Ελλήνων Συνέλευσης είναι πρώτα η αναγέννηση του πολίτη μέσα στη βάση της δημοκρατίας, όπου η δημοκρατία είναι απλά δημόσια διοίκηση, είναι ουσιαστικά εκτελεστική εξουσία των δημοκρατικών αποφάσεων των ίδιων των δημιουργημάτων στο σύνολό τους, ούτως ώστε να μπορέσει ο πολίτης να προστατέψει την πολιτεία, να δημιουργήσει, να ασκήσει πολιτική και μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία να δημιουργήσει και πολιτισμό. Γιατί αν μη τι άλλο, εμείς είμαστε μύστες του πολιτισμού. Εμείς είμαστε αυτοί οι οποίοι έχουμε δώσει τα φώτα του πολιτισμού σε όλο τον κόσμο και έχουμε πνευματικά δικαιώματα. Πολλοί περιορίζονται μόνο στα κτερίσματα, στα αγάλματα και στα εκθέματα, που αδιαφυσβήτητα μιλάμε για 3 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά λείπουν από τη σημερινή οικονομία. Όμως υπάρχει και ένα άλλο κομμάτι πνευματικών δικαιωμάτων, που είναι όσον αφορά την ελληνική γραμματεία. Όπου σε ακαδημαϊκό επίπεδο μιλάμε μόνο ελληνικά, σε υψηλό ακαδημαϊκό επίπεδο, σε όποια χώρα και να θέλετε να σπουδάσετε, μιλάμε μόνο ελληνικά, στο ανώτατο ακαδημαϊκό επίπεδο. Όλες οι επιστήμες έχουν καθιερωθεί από τους Έλληνες και έχω διαφυγόντα κέρδη από τα πνευματικά μου δικαιώματα παντού. Άρα, αυτό που εισάγει η Ελλήνων Συνέλευση και θεσμοθετεί είναι έναν βασικό έλεγχο πλήρη
σε όλες τις συμβάσεις και τις συνθήκες που συμμετέχει η Ελλάδα, όσον αφορά τόσο τα οικονομικά όσο και τα πνευματικά δικαιώματα, να δούμε πού έχουν πάει τα χρήματά μας, αν έχουν επενδυθεί, τι κέρδη, ίσως και υπερκέρδη να έχω, τι από αυτά πήρα πίσω, γιατί έχω γαλοχηθεί ως Έλληνας πολίτης, το ίδιο και ο Καβαλιώτης, το ίδιο και όλος ο κόσμος, ότι μπήκαμε σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωπαϊκή Ένωση μας ταΐζει. Ενώ αν δούμε πραγματικά τα στοιχεία, θα δούμε ότι αυτά που δίνουμε εμείς στην Ευρώπη σε σχέση με αυτά που μας δίνει πίσω είναι ψίχουλα. Και τι εισέπραξε ο Καβαλιώτης, ο ψαράς, ο αγρότης όσον αφορά τις ποσοστώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το κομμάτι έχετε απόλυτο δίκιο, διότι δυστυχώς φαίνεται και το κομμάτι των κονδυλίων που έχουν δοθεί και προς την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για την ανάπτυξή της. Έτσι, τα οποία δυστυχώς είναι μηδαμίνα. Είναι ψίχουλα αυτά που παίρνουμε. Και δεν είναι μόνο εδώ. Το ίδιο συμβαίνει και στη Δυτική Μακεδονία. Το ίδιο συμβαίνει και στις Σέρρες, στην Κεντρική Μακεδονία. Εδώ κλείσαμε τα εργοστάσια, την ελληνική βιομηχανία ζάχαρης, προς μια οδηγία, από μια οδηγία της Γερμανίας. Τώρα εισάγουμε ζάχαρη από τη Γερμανία, η οποία δεν έχει ούτε ένα τεύκλο. Έκλεισε σύμβαση με τη Βραζιλία, της αγοράζει τη μισή ετήσια παραγωγή για να μας πουλάει εμάς ζάχαρη. Και οι Σεραίοι αγρότες πετάξανε τα τέφλα τους δύο χρονιές. Και τώρα δεν υπάρχει τέφλο παραγωγή. Και δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ένα μικρό δείγμα για να δείξουμε ότι η ευρωπαϊκή πολιτική έχει άμεση απόκριση και εμφανίζεται καθημερινά στη ζωή μας. Οι ποσοστώσεις τόσο στον αγροτικό τομέα, όσο στη γεωργία, τόσο και στην αλία, θα δείτε ότι έχουν ευθύνη την παραγωγή. Δηλαδή ο περιορισμός της παραγωγής, ο οποίος τέθηκε από Ευρωπαϊκή Ένωση, έφτασε σήμερα να έχει έναν αντίκτυπο ότι εμάς μας δείχνουν με το δάχτυλο ότι δεν παράγουμε. Μα μας απαγορεύτηκε να παράγουμε. Και το δεχθήκαμε όλοι. Εδώ δεχθήκαμε το 2014 και άλλη μια φορά σύσσωμοι οι ευρωβουλευτές μας, αρνηθήκαμε δηλαδή να πάρουμε τις γερμανικές αποζημιώσεις. Για ποιο λόγο? Δηλαδή δεν πρέπει να κάνουμε ένα ταμείο σε όλους τους τομείς? Δεν μπορεί η Γερμανία να μου κουνάει εμένα το δάχτυλο. Η Γερμανία μου χρωστά εμένα 1 εκατομμύριο ψυχές. Ποιος θα τις κοστολογήσει? Ποιος θα καθίσει να μου πει πόσο κάνει ένας άνθρωπος? Δεν έχει σημασία αν είναι Γερμανός ή Έλληνας, είναι ένας άνθρωπος. Όταν θα βγάλει η Γερμανία το κοστολόγιο, τότε μπορούμε να καθίσουμε σε ένα τραπέζι να συζητήσουμε και για το δάνειο το κατοχικό, που ήταν 3,5 δισεκατομμύρια δολάρια τότε τιμές. Τότε τιμές. Να δούμε τις αποζημιώσεις μας και να δούμε εν τέλει ποια είναι η θέση όλων μας μέσα σε αυτό που λέμε Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί εμείς θέλουμε την Ένωση. Είτε σε εθνικό, είτε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μα είτε και σε παγκόσμιο. Γιατί όλοι είμαστε άνθρωποι. Και η Ελλήνων Συνέλευση θέτει μία πολιτική η οποία είναι ανθρωποκεντρική. Δεν μιλάμε για κεφάλαιο. Το κεφάλαιο, το χρήμα δηλαδή, είναι απαραίτητο. Ο πλούτος είναι απαραίτητος για να μπορούμε να ζήσουμε. Όμως, επειδή έχει αποκρυπτεί χρόνια τώρα από τον πολίτη, όλοι έχουμε συνηθίσει στο 20άρικο και στο 10άρικο, ξεχάσαμε ότι ο πλούτος είναι για όλους τους ανθρώπους. Τελικά έχουμε μια Ευρώπη των ιδιωτικών εταιριών και όχι των ανθρώπων και των λαών, όπου σήμερα ό,τι έχει ζήσει η Ελλάδα μέσα από την επιβολή των μνημονίων δεν το έχει καρποθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, αν θέλουμε, μας δάνεισε η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά στην ουσία αυτά που δώσαμε εμείς τα πήραν ιδιωτικές εταιρείες. Τρένα ιταλικές, αεροδρόμια ή Fraport. Εθνικές ΟΔΗ, ανώνυμες εταιρείες. Πρωτογενής παραγωγή, 4 εταιρείες που θα κάνουμε συμβόλαιο. Δηλαδή, εγώ μπήκα σε μια ένωση για να με διοικούν ιδιωτικές εταιρείες. Ο άνθρωπος είναι πάνω απ' όλα. Αυτό καλεί από την αρχή η Ελλήνων Συνέλευση. Γι' αυτό και πολεμήθηκε και τόσο σκληρά. Γιατί ο μόνος που μπορεί να αλλάξει αυτό το οποίο ζούμε σήμερα είναι ο ίδιος ο πολίτης. Όπου σήμερα ο πολίτης δεν υπάρχει. Με την έννοια δηλαδή του πολίτη, ο οποίος προστατεύει την πολιτεία, ασκεί κριτική, ερευνά, γνωρίζει, ενδιαφέρεται και ρωτά. Σήμερα έχουμε απαξιώσει και ζούμε από συνήθεια με ένα άδικο που το έχουμε θεωρήσει ότι είναι θεσμός, ότι πλέον έτσι είναι και δεν μπορεί να αλλάξει. Το ψέμα το έχουμε αποδεχθεί όλοι ότι δεν μπορεί να αλλάξει. Τη δολοπλοκία και την διαφθορά την έχουμε αποδεχθεί και τελικά συμφωνήσαμε όλοι στο τι? Στο να ζούμε σε ένα ψέμα και ένα άδικο. Πρέπει το δίκαιο και η αλήθεια του δικαίου να επανεκαθιερωθεί και να εγκαθιδρυθεί μέσα στα πλαίσια της φυσιολογίας του ανθρώπου. Εμείς γινόμαστε με δίκαιο και αλήθεια. Και όλα στη ζωή μας είναι μια ανάσα, μια στιγμή. Ακόμα και το ότι έγινε η σύλληψή μας είναι μια στιγμή. Κάθε ανάσα μας, κάθε χτύπος της καρδιάς είναι μια στιγμή. Ήρθε λοιπόν αυτή η στιγμή, στις 9 Ιουνίου, να αποφασίσουμε. Θέλουμε να είμαστε άνθρωποι? Θέλουμε να είμαστε πολίτες, να αποφασίσουμε εμείς για τη δικιά μας τη ζωή? Ψηφίζουμε Ελλήνων Συνέλευσης. Να δούμε γιατί έχει τυπηθεί τόσο πολύ η Ελλήνων Συνέλευσης. Γιατί αυτή η τεράστια πολιτική δίωξη στον αρχηγό μας, στον πρόεδρό μας, τον Αρτέμι Σόρα,
δεν διοικήσαμε ποτέ, δεν νομοθετήσαμε ποτέ, δεν χρησιμοποιήσαμε δημόσιο χρήμα ποτέ και το μόνο που εμφανίσαμε είναι ένα τεράστιο πλούτο, τη δυνατότητα δηλαδή του πολίτη να απελευθερωθεί από αυτά τα οικονομικά δεσμά, να δείξουμε πάλι τον δρόμο της ενθύμησης του αξιακού συστήματος, πώς πρέπει να άγεται και να φέρεται ένας άνθρωπος και όχι να τον άγουν και να τον φέρουν οι ιδιωτικές εταιρείες. Δηλαδή ένα αφημί μπορεί να αποφασίσει τι θα κάνω εγώ στη ζωή μου, τι θα κάνετε εσείς, τι θα κάνουν οι πολίτες της Καβάλας, μία ανώνυμος εταιρεία. Και ποιος είναι αυτός ο οποίος κινεί αυτές τις ανώνυμες εταιρείες. Ποια είναι η CVC που σήμερα άλλες τιμές έχουν τα προϊόντα στα καρτέλ των σούπερ μάρκετ που διαχειρίζεται στην Ελλάδα και έχουμε ακρίβεια και άλλες τιμές έχει η ίδια η εταιρεία στη Γερμανία. Άλλες τιμές έχει στην Ιταλία, άλλες στην Ολλανδία. Γιατί να πνίγομαι εγώ στη Λάρισα με τον Όλυμπο 3.000 μέτρα ύψος και δεν πνίγεται η Ολλανδία που είναι 70 μέτρα κάτω από τη γη. Τελικά την ενδιαφέρει την Ευρώπη η ισότητα ανάμεσα στους Ευρωπαίους πολίτες? Πότε θα βγει μια πραγματική ελληνική φωνή να μην μιλήσει για τη δεξιά, να μην μιλήσει για το κέντρο, να μην μιλήσει για την αριστερή, να μιλήσει για τον άνθρωπο Έλληνα και να πει ότι εγώ τα δίκαιά μου τα θέλω πίσω. Είναι λίγα, είναι πολλά, αυτά θέλω. Και αν μη τι άλλο απαιτώ, έναν σεβασμό, τον οποίο σεβασμό δεν τον έχω ζήσει ποτέ. Νιώθω ότι είμαι φτωχός συγγενής της Ευρώπης. Εγώ. Από μένα ζουν και υπάρχουν όλοι. Είμαι ο αρχαιότερος πολιτισμός πάνω σε αυτό το πλανήτη. Όπου και να σκάψεις, βγάζεις ελληνικό. Μιλάνε ελληνικά όλοι. Και τελικά τι εισέπραξε ο Έλληνας? Ποιο το κέρδος της Ευρωπαϊκής Ένωσης από αυτή τη χλέβη προς τον Έλληνα πολίτη? Επειδή η ένωση των ανθρώπων είναι η ουσία και επειδή ο Ιταλός είναι άνθρωπος, ο Γερμανός είναι άνθρωπος, ο Ισπανός είναι άνθρωπος και υπάρχουν ελεύθερες αδέσμευτες φωνές παντού, ζητούμε την δύναμη και την δυνατότητα του Έλληνα πολίτη, την ίδια του την ύπαρξη. Η ψήφος είναι η ίδια μας η ζωή. Να δώσει και να την ακουμπήσει πάνω, να έρθει με όλο του το είναι στην Έλληνο Συνέλευση. Γιατί υπάρχουν αυτές οι αδέσμευτες φωνές που χρόνια τώρα, παρά τη χλέβη, παρά τον πόλεμο, παρά την εξουθένωση από το καθεστώς, παλεύουμε για το σύνολο. Και έτσι θα πρέπει να είναι ο κάθε ένας πολίτης μέσα στην πολιτεία. Αν θέλουμε να είμαστε άνθρωποι και αν θέλουμε να λέμε ότι άρχουμε εμείς τη οντότητά μας. Να ψηφίσει Ελλήνων Συνέλευσης, να σκεφτεί πολύ σοβαρά και να επιλέξει αυτόν ο οποίος δεν του έχει κάνει ζημιά πουθενά. Το μόνο που κάνουμε τόσα χρόνια είναι να τρέχουμε και να προσπαθούμε για το όφελος της ελληνικής πολιτείας. Και αν είναι μέσα στην Ευρώπη να καθιερώσω τα δικά μου και να τα ζητήσω πίσω, ναι, θα το κάνω. Αν είναι να το κάνω παγκόσμια, ναι, θα το κάνω. Και δεν έχει σημασία, δεν μιλάω για τον εαυτό μου. Εγώ είμαι μεριστό μιας ολότητας. Είναι 42 υποψήφοι και αυτή είναι η αιχμή του δόρατος μιας τεράστιας ομάδας ανθρώπων από πίσω, οι οποίοι όλοι μαζί νυχθημερών ζουν, αναπνέουν και δρούν, μόνο και μόνο για να δουν τον Έλληνα πολίτη πίσω στην θέση στην οποία δημιουργήθηκε. Δηλαδή στη φυσιολογία του. Να ζει ως άνθρωπος με κάλος, υγεία, αυθονία, πλούτο, όπως πρέπει να είμαστε όλοι. Και αυτό μπορεί να γίνει και συλλογικό, έτσι θα ξυπνήσουν και όλες οι φωνές. Γιατί υπάρχουν τεράστιες συμβάσεις. Διεθνείς συμβάσεις που μετέχει η Ιταλία, η Ισπανία, δηλαδή οι πολίτες αυτής. Να μην μπερδευόμαστε, όταν μιλάμε για Ισπανία, Ιταλία, μιλάμε για τους πολίτες, δεν μιλάμε για τα ντουβάρια. Άρα, όλοι αυτοί έχουμε δίκαιο και δικαίωμα πάνω σε έναν απίστευτο πλούτο. Που χρόνια τώρα μας αποκρύπτει το τραπεζικό σύστημα με μπροστάριδες όλες αυτές τις κυβερνήσεις τις οποίες χρηματοδοτούν. 480 εκατομμύρια χρωστάει η Νέα Δημοκρατία, βάλει σε τάξη την Ελλάδα. Να μας πει τι, 350 χρωστάει το Πασόκ. Το Κουκουέ τα δάνειά του είχε φτάσει 900 εκατομμύρια. Δεν πρέπει να ξεχνάμε. Και κάποιος ο οποίος ψήφισε και όλα τα μνημόνια ή δεν μίλησε, είτε για τη συμφωνία των Πρεσπών, είτε για όλο αυτό το άδικο που συμβαίνει, θα πρέπει να μην το ξεχάσουμε ποτέ. Άρα σήμερα βλέπουμε μία προεκλογική περίοδο που δεν θυμίζει σε τίποτα προεκλογική περίοδο ευρωεκλογών. Όλα τα κόμματα μιλάνε για εθνικές εκλογές. Τι θα κάνουν, τι δεν θα κάνουν σε εθνικό επίπεδο. Γιατί? Γιατί όλοι υπογράψανε παράδοση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στον δανειστή. Να μπουν τι, ότι θα σηκώσω ανάστημα αφού δεν μπορούν. Έχουν παραδοθεί ως οντότητες, ως νομικά πρόσωπα. Η φωνή των Ελλήνων είναι αδέσμευτη. Καλούμε όλους τους Έλληνες πολίτες 9 Ιουνίου να ψηφίσουν την Ελλήνων Συνέλευση. Να αισθανθούν τον αγώνα που κάνουμε όλοι μας, να γίνουν μέρος του αγώνα. Η Ελλήνων Συνέλευση έχει ένα λάνθαστο σχέδιο, μια στρατηγική δομημένη ούτως ώστε να μπορέσει να καθιερωθεί η Ελλάδα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και παγκόσμια, να επανέλθουν τα δίκαια όλα πίσω στον άνθρωπο και ζητούμε από τον Έλληνα πολίτη να γίνει μέρος αυτού του σχεδίου, της υλοποίησής του. Αυτό θα γίνει με την ψήφο του. Ελλήνων Συνέλευσης λοιπόν 9 Ιουνίου στις ευρωεκλογές. Ο σεβασμός είναι αμοιβαιότητα. Σας τιμούμε και μας τιμάτε με τη συμμετοχή σας. Ελλήνων Συνέλευση μέχρι να σβήσει ο ήλιος.